έζησες. Είσαι μια πολύ όμορφη γυναίκα. Ευχαριστώ. Μας περιγράφεις την εικόνα σου πριν ξεκινήσει η ταλαιπωρία με τον καρκίνο. Μακριά μαύρα μαλλιά, τεράστια πράσινα μάτια που υπάρχουν και τα βλέπουμε. Βλέπεις όμως όταν περνάς από τις χημειοθεραπείες, όταν περνάς από όλες αυτές τις θεραπείες για να αντιμετωπίσεις τον καρκίνο, βλέπεις την εικόνα σου να αλλοιώνεται. Αυτό το σοκ. Ήταν έντονο το σοκ. Mm. Δηλαδή, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, είχα πάντα μακριά μαλλιά. Ναι. Πάντα μακριά μαλλιά. Μου άρεσε να περιποιούμε τα δάχτυλά μου, τα άκρα μου. Και ξαφνικά έχω εγκάβματα στα χέρια μου, έχω εγκάβματα στα πόδια μου, δεν έχω καθόλου νύχια, έχω πληγές στο στόμα, έχω φτάσει 45 κιλά. Ναι, γιατί όταν έχεις 3 με 6 μήνες ζωής, συμφωνείς με τον γιατρό σου να σου δώσει ό,τι έχει. Mm-hmm. Αλλά το ό,τι έχει, να ξέρεις ότι θα έχει και συνέπειες. Ναι. Όταν λοιπόν βλέπεις να ανακαίγεται το έξω σου, προσπαθείς να σώσεις έστω το μέσα σου, γιατί αυτό είναι που μένει, ρε παιδιά. Ελένη, γιατί έγραψες το βιβλίο? Δεν έγραψα βιβλίο. Έγραψα ένα ημερολόγιο. Ναι. Το οποίο το ήθελα να το παραλάβει ο γιος μου σε περίπτωση που εγώ δεν επιζούσα τελικά από τον καρκίνο, για να μάθει για τη μαμά του πράγματα. Και μετά έφτιαξα ένα group στο διαδίκτυο, μέσα από το οποίο ήμασταν μόνο γυναίκες από μήκη και πλάτη της γης, από Αυστραλία, από Αμερική, από Ελλάδα. Και μιλούσαμε για τον καρκίνο, καταθέταμε μία στην άλλη τις εμπειρίες μας, τους φόβους και τις αλήθειες μας. Και σε αυτό το group μέσα το είδε μία ρεπόρτερ από μία εκπομπή στην τηλεόραση, από την κυρία Στεφανίδου, και ήρθε σε επαφή μαζί μου. Όταν λοιπόν κάθισα στο καναπέ και κάναμε τη συνέντευξη, με ρώτησε με τι ασχολούμαι και για το λόγο κτλ. Και εκείνη τη στιγμή που ήρθε στο μυαλό μου το ημερολόγιο που είχα γράψει για το γιο μου, το οποίο ήταν τεράστιο, ήταν γύρω στις 800 σελίδες. Έγραφα. Ήταν και λίγο λυτρωτικό, ήταν μεγάλο. Και ήρθε σε επαφή μαζί μου η εκδότριά μου, η Ανθή Σμυρνιώτη, και μου είπε ότι για ποιο λόγο όλο αυτό που κάνεις και που δίνει δύναμη να μην το εκδώσουμε, να το διαβάσει μία γυναίκα η οποία μπορεί να πει θα παλέψω, και είχε παραιτηθεί. Και τελικά το εκδώσαμε. Το κάναμε από ημερολόγιο βιβλίο, αλλάξαμε τα ονόματα, αλλάξαμε τις πόλεις της Ελλάδος, αλλάξαμε επαγγέλματα, αλλάξαμε τα πάντα όλα. Γιατί δεν θέλω ούτε να κάνω τίποτα άλλο παρά μόνο να δώσω την ιδέα ότι μπορείς να αλλάξεις άμα το θέλεις και μπορείς να σηκωθείς άμα έχεις πέσει, όσο κάτω και αν έχεις πέσει. Τελικά έγινε αυτό που βλέπετε. Και δεν αφορά μόνο ανθρώπους που έχουν μια εμπλοκή με τον καρκίνο, εννοείται, αφορά τον καθένα μας, άνδρα και γυναίκα, που αντιμετωπίζει δυσκολίες στη ζωή του. Μα βέβαια, εμένα το χαστούκι μου ονομαζόταν καρκίνος. Το είπα και πριν. Mm-hmm. Μπορούσε το χαστούκι που θα πάθαινε μια άλλη Ελένη να ήταν έχασα το σπίτι μου. Σε έχουμε δει και στην τηλεόραση να συμπροταγωνιστείς σε ένα διαφημιστικό σποτ. Με τον Παναγιώτο Μιχαήλ. Όπου αυτό, εξήγησε μας, είναι κάποιος σύλλογος, είναι μια γραμμή επικοινωνίας. Ο Παναγιώτης ο Μιχαήλ είναι και εκείνος επιζών από τον καρκίνο 2 φορές. Ναι. Και είδε ότι λείπει ψυχολογική υποστήριξη και η ενημέρωση πάνω στον καρκίνο. Αποφάσισε λοιπόν να φτιάξει μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, την οποία ονομάσα και Μείνε Δυνατός. Με τον καιρό αποφάσισε να κάνει κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Μία εθνική γραμμή υποστήριξης για τους ανθρώπους που εμπλέκονται με τον καρκίνο. Ναι. Όχι για τους ανθρώπους που πάσχουν από καρκίνο. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρει μία μαμά η οποία μένει στον Εύρο και της ανακοινώσαν το παιδί της πάσχει από καρκίνο, ότι υπάρχει ένα πρόθεμα, ένα 1069, που μπορεί να καλέσει από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ και να το σηκώσει ένας ψυχολόγος που είναι ειδικευμένος πάνω στον καρκίνο και να της πει ότι μπορείς να πεις αυτό, θα νιώσεις έτσι, να τη βοηθήσει. Γιατί είναι τεράστιο το πρόβλημα. Ακούσω ότι κάποιος δικός σου άνθρωπος αντιμετωπίζει το πρόβλημα και δεν ξέρεις πώς να το διαχειριστείς. Αποκαλύπτεις τον ασθενή σου, στον άνθρωπό σου, ότι έχει καρκίνο ή όχι. Απαραίτητα πρέπει να το πεις. Ασφαλώς και πρέπει να ξέρει. Και ακριβώς επειδή θα του το πεις. Ναι, σε όποια ηλικία κι αν είναι. Όταν είναι εξαιρετικά νέος, θα το πεις σε συνεργασία με παιδοψυχολόγο. Όταν όμως μεγαλώσει, οφείλει να γνωρίζει από τι πάσχει. Οφείλει να γνωρίζει τη φύση του εχθρού, αν θέλεις, για να ξέρει πώς θα τον πολεμήσει. Αλλιώς το αντιμετωπίζεις όταν ξέρεις τι είναι. Ασφαλώς. Αποφασίσαμε λοιπόν να κάνουμε αυτό το διαφημιστικό για να μάθει ο κόσμος αυτή τη γραμμή. Και γι' αυτό το λόγο, μαζί με την εκδότριά μου, αποφασίσαμε εγώ, σαν συγγραφέας, να δώσω όλη μου την αμοιβή στο Μείνε Δυνατός, για να μπορεί το 1969 να υπάρχει και το 2011. Και εκείνη, σαν εκδότρια, δίνει και εκείνη ένα δικό της ποσοστό για να, ό,τι μπορούμε να κάνουμε, να βάλουμε το λιθαράκι μας για να υπάρχει μια βοήθεια στους ανθρώπους που πονούν και φοβούνται. Μπράβο 10, και σε σένα και στην Ανθή Σμυρνιώτη, λοιπόν. Ένα μεγάλο μπράβο. 1069, το ξαναλέω εγώ, είναι ένας αριθμός, τηλεφωνικός αριθμός, όπου μπορεί να καλεί όποιος εμπλέκεται με κάποιο τρόπο με τον καρκίνο και θέλει υποστήριξη ψυχολογική. Υπάρχει εξειδικευμένος κόσμος, ψυχολόγοι που μπορούν να τον κατευθύνουν, να τον βοηθήσουν, να τον υποστηρίξουν. Έχουν γίνει συνεδρίες από το τηλέφωνο, 40 λεπτά, μια μισή ώρα. Ναι.
Φαντάσου, παιδιά, πόσο ανάγκη έχει ο κόσμος να ενημερωθεί αρχικά και να φοβάται τον να μιλήσει ο κόσμος. Υπάρχει ταμπού στο να πάει να χτυπήσει την πόρτα ενός ψυχολόγου. Και υπάρχουν βέβαια και οικονομικά προβλήματα που τον αποτρέπουν. Mm-hmm. Αλλά υπάρχει ταμπού. Εδώ φοβούνται να σου πούν ότι έχω καρκίνο. Ναι, λένε. Ακόμα και αυτό. Και έρχονται στα αυτοί μου και μου το λένε. Mm-hmm. Γράφετε επόμενο βιβλίο. Ναι, ναι. Είναι στα σκαριά. Έχω ξεκινήσει ήδη να το γράφω, ναι. Πολύ είναι διαφορετικό είναι από το ημερολόγιο. Είναι ένα μυθιστόρημα, μέσα από το οποίο με παραβολικό τρόπο δίνω παραδείγματα και τρόπους. Είναι πραγματικά όμως μυθιστόρημα, είναι φανταστική ιστορία με φανταστικούς ήρωες, mm-hmm. με εξωπραγματικούς ήρωες, όχι απαραίτητα ανθρώπους. Και εξηγώ με διάφορα παραδείγματα τρόπους μέσα από τους οποίους ο ανθρώπος μπορεί να ανέβει, να αλλάξει επίπεδα ενεργειακά και... Ορίστε, γνώρισες και άλλα πράγματα για σένα. Το περίμενες ποτέ, το είχες ποτέ μέσα ναι, σου ναι, αποθυμένο. Ναι, ναι, ναι. Α, το είχες, το πάντα, πάντα έγραφα, διάβαζα πολύ. Πάντα, πάντα, πάντα. Δεν είναι κάτι που ήρθε μετά τον καρκίνο αυτό. Σε αυτή τη φάση τη ζωή σου ασχολείσαι με τι ακριβώς? Πέρα το ότι μεγαλώνω το παιδί μου, mm-hmm. που είναι για μένα το πρώτο. Είναι πόσο χρονών? 3,5 χρονών. Ο γιος. Ο γιος μου. Το λουλούδι μου. Ο οποίος πρέπει να είναι στον Μπόισαμ και εμένα. Όχι, όχι, είναι πιο κοντά. Απλά είναι πολύ ψηλό. Είναι ψηλό το οικογένειο του μπαμπά του. Και είναι ψηλό και ο γιος μου. Λοιπόν, μετά λοιπόν από το γιο μου, αυτό που κάνω να ασχολούμαι τον εθελοντισμό πολύ και να μιλάω με κόσμο και να κάνω αυτό. Σου χάρισε δηλαδή ο καρκίνος, όσο και αν ακούγεται παράδοξο, ένα μεγάλο δώρο. Δεν υπήρχε μεγαλύτερο δώρο για μένα στη ζωή μετά το παιδί μου. Σου άνοιξε ένα δρόμο και ένα σκοπό. Απέκτησε νόημα η ζωή μου. Γιατί αυτό έχει νόημα. Να μπορείς να μιλάς με τους ανθρώπους και να σε κοιτάνε στα μάτια και να σου λένε ευχαριστώ. Και να μην είναι αυτό το ευχαριστώ για κάτι που τους αγόρασες. Να είναι το ευχαριστώ για κάτι που τους έκανες να νιώσουν καλά. Να μπορέσουν να χαμογελάσουν, να κοιτάξουν τη ζωή χωρίς φόβο. Ή έστω με λιγότερο. Εσύ κάνεις μακροπρόθεσμα, όνειρα, σχέδια. Φυσικά και κάνω, γιατί να μην κάνω. Αλλά αποφασίζω να ζήσω πιο πολύ το τώρα. Φυσικά και κάνω όνειρα, φυσικά και κάνω σχέδια, αλλά πάντα διατηρώ στο πίσω μέρος του μυαλού μου την απόλυτη γνώση ότι μπορεί αυτό το αύριο να μην έρθει. Και όχι επειδή πέρασα καρκίνο, αλλά επειδή όλα είναι ρευστά στη ζωή. Εμείς τώρα καθόμαστε εδώ, αλλά δεν ξέρουμε αν θα βγούμε έξω, τι θα γίνει. Mm-hmm. Τα πάντα είναι ρευστά. Ένα 24. Ένα όνειρο που έχεις. Αφορά στο γιο μου και δεν θα ήθελα να το πω στον αέρα, εντάξει. Θα πω το δεύτερο καλύτερο μου όνειρο. Είναι ότι θα ήθελα πάρα πολύ ο γιος μου να γίνει άντρας με αλφα κεφαλαίο. Αυτό είναι το όνειρο της ζωής μου. Και όταν λέω άντρας δεν εννοώ ένας άντρας ο οποίος θα είναι μάτσο. Με νοιάζει να είναι άντρας ο οποίος θα έχει αξία και τιμή και θα κρατάει το λόγο του. Τίποτα άλλο δεν με νοιάζει από το γιο μου. Έντιμος. Να είναι άντρας, να είναι άντρας. Για μένα άντρας είναι έντιμος. Είναι συνώνυμο. Τι πήγες να ρωτήσεις πριν? Να σου περιγράψω ένα 24ωρο. Ναι. Λοιπόν, θα σηκωθούμε το πρωί με το γιο μου, γιατί κοιμόμαστε και στο ίδιο δωμάτιο. Πάει παιδικό τώρα, τι πάει? Είναι μωράκι ακόμα, είναι 3,5 ετών. Για ποιο λόγο που δεν εργάζομαι να το πάω παιδικό? Θέλω να ρουφήξω μέχρι την τελευταία ώρα που μπορώ να έχω με το γιο μου. Τώρα που μπορείς, γιατί τώρα που μπορώ, γιατί από τον χρόνο θα πάει και σχολείο. Για να μην ζητήσω μετά που θα πάει και φαντάρος, παιδιά, μεγάλο πρόβλημα. Γίνεται άντρας. Αυτό είναι ο σκοπός του παιδιού. Εγωιστικό δικό μου είναι, δεν θέλω να είναι. Παιδιά, εγώ ελπίζω ότι θα πηγαίνουν οι γη μας φαντάρι να έχουν καταργηθεί αυτά τα πράγματα. Μα παιδί μου, το λέω και με κοροϊδεύουν. Ξυπνάτε το πρωί. Ξυπνάμε το πρωί, θα φτιάξουμε το γάλα μας. Απαραίτητα θα μου πει τι όνειρο είδε. Τις περισσότερες φορές φτιάχνει ιστορία. Δεν το έχει δει. Αλλά τον ρωτάω γιατί θέλω να του ακονίσω λίγο τη μνήμη, το λόγο. Αφού λοιπόν πούμε τι όνειρο είδαμε και πιούμε και το γαλατάκι μας, θα δούμε στην τηλεόραση, στην κρατική τηλεόραση του μικρού Αϊνστάιν. Ναι. Αγαπάει πολύ την κλασική μουσική. Αφού λοιπόν θα το κάνουμε και αυτό, θα τον αφήσω να παίξει με τα παιχνίδια του ή θα ζωγραφίσει κάτι, θα μαγειρέψω, θα κάνουμε μαζί τις δουλειές μας. Μετά θα παίξει με τα ξαδερφάκια του που θα γυρίσουν από το σχολείο. Ίσως πάμε και κάποια βόλτα. Αλλά ζούμε, προσπαθώ να ζω μαζί με το γιο μου κυριολεκτικά. Τις ώρες που γράφεις? Γράφω το βράδυ. Όταν κοιμάται. Όταν κοιμάται. Προσωπική ζωή, φίλοι, έξοδοι, σινεμά? Λατρεύω το σινεμά. Για μένα η αγαπημένη μου διασκέδαση είναι το σινεμά. Λατρεύω το σινεμά. Πάει συχνά. Και άμα μια ταινία, ναι, και άμα μια ταινία μου αρέσει, μπορώ να πάω να τη δω και 4 και 5 φορές στο σινεμά. Την ίδια ταινία. Μαύρη λένε και εσύ, 4 και 5 φορές την ίδια ταινία. Έχω αρρώστια με τις ταινίες. Αγαπώ πολύ το σινεμά. Δεν θα με δεις να βγω έξω για καφέ εύκολα, δεν θα με δεις να βγω έξω σε ταβέρνα εύκολα, δεν θα με βρεις σχεδόν ποτέ να πάω και στα μπουζούκια. Δεν μου αρέσει αυτό. Προτιμώ να κάτσω μαζί με τους φίλους μου στο σπίτι, να πιούμε ένα ποτήρι κρασί, να ακούσουμε μουσική, να συζητήσουμε, μέχρι να εξαντλήσουμε ένα θέμα. Και έχω πολύ πολύ καλούς φίλους και μου κάνουν αυτό το χατήρι. Την κρίσιμη στιγμή, όταν ήσουν στο μετέχμιο ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο,
έκανες ένα ξεσκαρτάρισμα, τα έφερε έτσι η ζωή ώστε να χάσεις ή να κερδίσεις ανθρώπους και φίλους? Το ξεσκαρτάρισμα μου το έκαναν οι ίδιοι, δεν το έκανα εγώ. Κέρδισα πολλούς φίλους με την ουσιαστική έννοια της φιλίας και έχασα ανθρώπους που τους νόμιζα φίλους, αλλά τελικά δεν ήταν. Είναι λογικό αυτό. Σε όλα τα δύσκολα γίνονται. Ναι. Όμως να σου πω κάτι, ότι δεν ήμουνα στο μετέχνιο της ζωής και του θανάτου. Συνειδητοποίησα ότι ήμουνα. Όλοι είμαστε στο μετέχνιο αυτό. Ανά πάσα στιγμή. Βέβαια. Απλά. Εγώ απλά το συνειδητοποίησα εκείνη έτσι, τη στιγμή. Ακριβώς. Το θέμα να το συνειδητοποιήσουμε όλοι. Ξέρετε πόσο καλύτερος θα γίνει ο κόσμος όταν καταλάβουμε ότι είμαστε τουρίστες. Είπες κάτι πολύ σωστό πριν. Μου λες, μακάρι να το θυμάσαι και αύριο αυτό. Για λίγο κάτι μας τσιγκλάει και κινητοποιούμαστε και μετά ξαναμπαίνουμε στη ρουτίνα μας και λέμε, έλα μου, εντάξει. Ναι, 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 ναι. Και στους εγωισμούς μας. Λοιπόν, όσο καθαρά είναι τα μάτια της, είναι και ο λόγος της, αλλά και η ψυχή της. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι σε όλη την Κρήτη. Με το καλό, με το καινούργιο βιβλίο να ευχηθούμε. Πάμε σε διαφημίσεις και σε πολύ λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.